Άγιοι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου. Ιησούς δε πλήρης Πνεύματος Αγίου υπέστρεψεν από του Ιορδάνου και ήγε το εν το πνεύματι εις την έρημον ημέρας τεσσαράκοντα πειραζόμενος υπό του διαβόλου κι ούκ έφαγεν ουδέν εν τες ημέρες εκείνες και συντελεσθησόν αυτόν ύστερον επείνασε και είπεν αυτό ο διάβολος Υιός του Θεού υπέ το λίθο τούτο ή να γέννηται άρτος. Και απεκρίθη ο Ιησούς προς αυτόν λέγον «Γέγραπτε ότι ου και πάρτο μόνος ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού». Και αναγαγών αυτόν ο διάβολος, εις όρος υψηλών, έδειξεν αυτό πάσα στας βασιλείες της οικουμένης εν στιγμή χρόνου. Και είπεν αυτό ο διάβολος «Σι δώσω την εξουσίαν ταύτην, άπασαν και την δόξαν αυτόν, ότι εμή παρεδέδονται και ο εάν θέλω δίδομοι αυτήν, σιούν εάν προσκυνήσεις ενώπιόν μου, έστε σου πάσα». Και αποκριθείς αυτό, είπεν ο Ιησούς, «Είπαγε ο πίσω μου σατανά, γέγραπτε γάρ, Κύριον τον Θεόν σου προσκυνήσεις και αυτό μόνο λατρεύσεις». Και ήγαγεν αυτόν εις Ιεροσόλυμα και έστησεν αυτόν επί το πτερίγιον του ιερού και είπεν αυτό «Η Υιός ή του Θεού βάλε σε αυτόν εντεύθεν κάτω». Γέγραπτε γάρ ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περί σου του διαφυλάξεσε και ότι επιχειρώ να ρούσισε μήποτε προσκόψεις προς λίθον των πόδας σου. Και αποκριθείς είπεν αυτό ο Ιησούς ότι ήρηται ούκ εκπειράσεις Κύριον τον Θεό σου. Και συντελέσας πάντα πειρασμόν ο διάβολος απέστη από αυτού άχρη καιρού. Και υπέστρεψεν ο Ιησούς εν τη δυνάμει του Πνεύματος εις την Γαλιλαία και φήμη εξήλθε καθόλης της περιχώρου περί αυτού και αυτός εδίδασκεν εν τες συναγωγές αυτών δοξαζόμενος υπό πάντων. Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε το διπορικό μας στην Αγία Γη, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Βρισκόμαστε στην Ιεριχώ και στο σαραντάριο όρος, η όρος των πειρασμών. Πυροσμήσει και τον σου εκδίωξον.
Πάνω από την Ιεριχώ, βορειοδυτικά, βρίσκεται ένα από τα 7 όρη της Παλαιστίνης, που ονομάζεται Σαραντάριο. Λέγεται έτσι διότι πάνω σε αυτό ο Κύριος έμεινε 40 ημέρες και 40 νύχτες, προσευχόμενος και νηστεύοντας. Σε αυτό το βουνό ο Χριστός επειράστη υπό του διαβόλου, πριν αρχίσει το κοσμοσωτήριο έργο του. Το Σαραντάριο όρος είναι γεμάτος πηλιές φυσικές και τεχνητές, στις οποίες παλιά ασκήτευαν πολυάριθμοι αναχωρητές. Στη νοτιοανατολική πλευρά του βουνού βρίσκεται το Ορθόδοξο Μοναστήρι του Πειρασμού. Είναι χτισμένο σε απόκρημνη πλαγιά, 492 μέτρα από την επιφάνεια της νεκράς θαλάσσης. Μαρτυρίες για την ύπαρξη της μονής στο Σαραντάριο όρος έχουμε από τον 7ο αιώνα. Όμως, από το 1874, όταν η μονή πέρασε στην κυριότητα της Αγιοταφητικής Αδελφότητας, ανοικοδομήθηκε και καλοποίστηκε, καθώς και η ανάβαση σε αυτή έγινε ευκολότερη. Η μονή, όπως βρίσκεται σήμερα, χτίστηκε από τον ηγούμενο Αρχιμανδρίτη Αβραάμιο Πελοποννήσιο, που χάρη στις επίμονες προσπάθειές του, το Σαραντάριο έγινε προσιτό στους ευλαβείς προσκυνητές. Χαρακτηριστικό της μονής είναι ο τρόπος που είναι χτισμένη μεταξύ του γκρυμνού και των σπηλαίων. Η εκκλησία της μονής είναι αφιερωμένη στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Στα δεξιά του ναού υπάρχει σκάλα που οδηγεί στο παρεκκλήσι του Πειρασμού. Σε αυτό βρίσκεται ο βράχος στον οποίο γονάτισε και προσευχήθηκε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και πειράστηκε από τον διάβολο. Καθήμενος ο Κύριος επειράστη υπό του διαβόλου και αργότερα άγγελοι διοικώνουν αυτόν. Στο βράχο αυτό σώζονται τα αποτυπώματα των γονάτων του Κυρίου. Από το Σαραντάριο η θέα είναι θαυμάσια και απέραντη. Βλέπει κανείς προς τα κάτω την πέρα του Ιορδάνου πεδιάδα, την νεκρά θάλασσα, την έρημο του Ιορδάνη και την Ιεριχώ πνιγμένη στο πράσινο. Σήμερα ο προσκυνητής έχει τη δυνατότητα να ανέβει μέχρι ενός σημείου χρησιμοποιώντας το τελεφερίκ ή μικρά αυτοκίνητα. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Οι τρεις πειρασμοί του Κυρίου. Πριν από το δικό του Πάσχα και πριν από το Πάσχα του λαού του, ο Χριστός εισέρχεται στην έρημο. Και όπως ο παλαιός Ισραήλ με τον Μωυσή έμεινε 40 χρόνια, έτσι και ο Χριστός μένει 40 ημέρες μέσα στη δοκιμασία της ερήμου, όπου αντιμετωπίζει από τον πειραστή διάβολο τρεις πειρασμούς. Ο πρώτος πειρασμός ήταν ο βιολογικός πειρασμός, ο πειρασμός της πείνας και της δίψας. Ο πονηρός, μετά 40 ημέρες νηστείας και άσκησης του Χριστού, του λέει «Εάν είσαι Υιός του Θεού, κάνε τις πέτρες ψωμί για να χορτάσεις την πείνα σου και την πείνα του κόσμου. Ξεκινάς για το έργο σου και ξεχνάς ότι ο κόσμος πεινά. Ικανοποίησε πρώτα τις υλικές του ανάγκες και μετά προσπάθησε να τους οδηγήσεις στην πνευματική ζωή». Ο Χριστός στην πρόκληση του πονηρού αρνείται να μετατρέψει τις πέτρες σε ψωμί. Δεν υπόσχεται κανέναν υλικό παράδεισο, αλλά δημιουργεί ένα προηγούμενο και μια πνευματική παράδοση για το λαό του με την απάντησή του. Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με το ψωμί, τα υλικά αγαθά, αλλά με τον Λόγο του Θεού που δίδει περιεχόμενο στη ζωή του. Η πίστη και η πνευματική ζωή δεν μπορεί να υποτάσσονται στην καθημερινή ανάγκη. Η ορθόδοξη ζωή είναι η υπέρβαση της καθημερινότητας, είναι η είσοδος δια της ερήμου της ιστορίας στον χώρο της αιωνιότητας. Ο πειρασμός αυτός έχει ιδιαίτερη σημασία για μια κοινότητα, για έναν κόσμο που οικοδομείται. Ο δεύτερος πειρασμός του Ιησού Χριστού στην έρημο ήταν ο πειρασμός της πνευματικής επάρκειας και πνευματικής ανεξαρτησίας από τη χάρη και την παρουσία του Θεού. Είναι ένα είδος πειρασμού αυτοσυνειδησίας. Ο πειραστής διάβολος παραλαμβάνει τον Ιησού, μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, και τον οδηγεί στο ναό, όπου διατυπώνει μέσα σε ιερό μάλιστα χώρο τον πειρασμό του. «Εάν είσαι Υιός του Θεού, πέσε κάτω από τη στέγη του ναού, γιατί είναι γραμμένο ότι δεν θα πάθεις τίποτε, αφού ο Θεός θα δώσει εντολή για σένα στους αγγέλους του και θα σε σηκώσουν στα χέρια τους». Ο διάβολος προκαλεί τον Χριστό να κάνει κάποιο θαύμα για να αποδείξει τη θεία του προέλευση. Αντιλαμβάνεται κανείς τι θα σήμαινε εάν έστω προς στιγμήν αμφέβαλε ο Χριστός για τη φύση του προσώπου του και της αποστολής του. Εάν ήθελε σύμφωνα με τον πειρασμό να δοκιμάσει τη σχέση του με το Θεό Πατέρα και να βεβαιωθεί για τον εαυτό του και τις δυνατότητές του. Αν τώρα ο πειρασμός αυτός
μεταφερθεί στο χώρο του ανθρώπου και της ανθρώπινης κοινωνίας, τότε μπορούμε να αντιληφθούμε γιατί ο κόσμος και ο άνθρωπος σήμερα βρίσκεται σε κατάσταση ελλείψεως αυτογνωσίας και αυτοσυνειδησίας. Πόσες φορές ο κόσμος δεν αναζητά από την πίστη θαύματα για να πιστέψει, ο Κύριος όμως δεν ενδίδει στο μεγάλο αυτό πειρασμό, γιατί θέλει η πίστη του ανθρώπου να μην στηρίζεται σε θαυματουργικές πράξεις ή εξωτερικά τεκμήρια. Η πίστη στον Θεό, που είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, είναι ουσιαστικά μια ελεύθερη και αγαπητική αποδοχή που δικαιώνεται μόνο από τους καρπούς της. Ο τρίτος πειρασμός της ερήμου είναι ο πειρασμός της εξουσίας και της δυνάμεως. «Εάν πέσεις και με προσκυνήσεις, θα σου δώσω όλα τα βασίλεια του κόσμου». Είναι πολύ χαρακτηριστικό πως στην έρημο ο διάβολος δεν έρχεται να αποτρέψει τον Ιησού από τη μεσιανική αποστολή του και να τον απομακρύνει από την άσκηση μιας κάποιας εξουσίας. Ο Ιησούς Χριστός καλείται από τον Σατανά να γίνει Μεσσίας του Διαβόλου και να ασκήσει την εξουσία αυτή πάνω σε όλους τους λαούς της γης στο όνομα του πειραστή. Ο τρίτος αυτός πειρασμός ανακεφαλαιώνει κατά κάποιο τρόπο απτό και ομό την τραγική ιστορία του ανθρώπου διαμέσου των αιώνων, μια ιστορία πολέμων και βιαιοτήτων, αρπαγών και διεκδικήσεων. Μια ιστορία ασκήσεως εξουσίας, όχι εν ονόματι της αλήθειας και του Θεού, αλλά εν ονόματι του ψεύδους και του διαβόλου. Μια ιστορία που δεν οδήγησε ποτέ τον άνθρωπο σε ελευθερία, αλλά σε χίλιες δυο μορφές δουλείας. Ο Χριστός μέσα στο Ευαγγέλιο δίδει το μέτρο και το νόημα της ηγεσίας. Η εξουσία συνδέεται όχι με την καταδυνάστευση, αλλά με τη διακονία και την προσφορά. Ξέρετε ότι οι άρχοντες καταδυναστεύουν τα έθνη και οι μεγάλοι τα καταπιέζουν. Αυτό δεν θα γίνεται σε σας, αλλά εκείνος που θέλει να γίνει μεγάλος ανάμεσά σας θα είναι διάκονός σας και εκείνος που θέλει να είναι πρώτος, αυτός θα είναι δούλος σας, όπως ακριβώς ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε να υπηρετηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρο αντί πολλών. Με αυτές τις τρεις αρχές, αγαπητοί μου, ο Χριστός μας ξεκινά το τρίχρονο θείο έργο του και συντελείται πραγματικά κάτι θαυμαστό. Ο λαός που βρισκόταν στο σκοτάδι και την απειλή του θανάτου είδε να ανατέλει μέγα και λαμπρό φως. Το φως αυτό είναι η χάρη του Θεού, το φως της θεότητας. Ο Κύριος καλεί σε μετάνοια και αλλαγή τον άνθρωπο, γιατί η Βασιλεία του Θεού δεν είναι πια ένα μακρινό όραμα, αλλά μια πραγματικότητα που είναι απτή στο πρόσωπο του Μεσσία Χριστού και βιώνεται μέσα στη Θεία Ευχαριστία και την Εκκλησία. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν τον Άγιο Θεό να φωτίζει το σκότος του νου μας, γιατί όταν φωτιστεί το σκοτάδι του νου μας, τότε γινόμαστε ολοκληρωμένοι άνθρωποι, φωτόμορφα τέκνα της Εκκλησίας. Και ας ευχηθούμε από καρδιάς το Ελληνορθόδοξο Μοναστήρι του Πειρασμού, που στέκει στο όρος του πειρασμού ή αλλιώς στο σαραντάριο όρος, μαζί με την μικρή αδελφότητά του, να αντέχει με τη χάρη του Κυρίου μας και τους σύγχρονους πειρασμούς με πίστη και δύναμη, όπως και σε όλη την αγιοταφητική αδελφότητα που φυλάτει Θερμοπύλες στην Αγία Γη. Πριν διακονήσε το σωλό, εμείς
Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα ένα οδηπορικό στην Αγία Γη, μέσα από την εκπομπή μας «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας. Άγιοι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Επιμέλεια, παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.